Αναφερθήκατε στη θλίψη και σιωπή για την ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη. Ναι, υπάρχει σιωπή, γιατί τώρα ουρλιάζουν οι μανάδες που έχασαν άδικα τα παιδιά τους και τα θάβουν. Όμως υπάρχει θλίψη μαζί με οργή. Και αυτό εκφράζεται, γιατί ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί. Και σήμερα συγκλονιστικές ήταν οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών και στον Πειραιά, φωνάζοντας το σύνθημα όλων των νεκρών γινόμαστε φωνή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Και χτες έδωσαν όρκο οι χιλιάδες διαδηλωτές, χτες όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος. Και συνεχίζουν με 24 ώρη απεργία την Τετάρτη. Και δεν θα σταματήσει μέχρι τη δικαίωση. Γιατί αυτό έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων, που ιδιωτικοποίησαν τα τρένα της χώρας. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης, όσο και όλων των κυβερνήσεων που άφησαν το σιδηρόδρομο με τεράστιες ελλείψεις και κενά στην ασφάλεια, στα δρομολόγια και τις ανθρώπινες ζωές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υλοποίησαν διαχρονικά την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων που ξεκίνησε το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας 45 εκατομμύρια ευρώ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε Ιταλική εταιρεία και πρίκα 250 εκατομμύρια ευρώ. Το συνέχισε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2022, δίνοντας επιπλέον 750 εκατομμύρια στην Ιταλική επιχείρηση για 15 χρόνια, για να εκτελεί την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να γιατί φωνάζει η νέα γενιά με το δίκαιο της. Έτσι είναι. Για τους ομίλους ενδιαφέρεστε. Τους πληστηριασμούς τους κάνατε ηλεκτρονικούς για τα σπίτια του Κοσμάκη, το σιδηροδρομικό όμως δίκτυο με τη μανιβέλα. Η σχέση κόστος-όφελος στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κάθε εργασιακό χώρο είναι η πραγματική αιτία κάθε εγκλήματος που συντελείται σε όλους τους χώρους δουλειάς. Είναι η βάση που αντιμετωπίζει ως κόστος την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων, των επιβατών, εμπόδιο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η αιτία για το ατύχημα στα Τέμπη, ο λόγος που εργασιακοί χώροι μετατρέπονται σε κρεματόρια. Όλα θυσιάζονται στο βωμό των κερδών. Γι' αυτό πολλά πανό εχθές στις συγκεντρώσεις γράφανε τα κέρδη τους είναι κρίμα. Ταυτόχρονα βροντοφώναζαν το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Γιατί το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του δεν ενδιαφέρονται για την υγεία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά μόνο για την ασφάλεια των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό ισχύει και στο σημερινό νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο μαμούθ, σύμφωνα με το οποίο παραδίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς νέα πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους, αφορούν το νερό και τα σκουπίδια. Εξάλλου, με την ΕΥΔΑΠ ήδη έχει ξεκινήσει η μορφή ιδιωτικοποίησης, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, με την αντιλαϊκή λειτουργία της, με γνώμονα το κέρδος, τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις εργασίας και τη μείωση του προσωπικού και τις αναθέσεις εργολάβους. Κατά τα άλλα τσακωνόσαστε αν εμπορευματοποιείται ή όχι το νερό. Βεβαίως, τα σπασμένα θα πληρώσει η λαϊκή οικογένεια στη βάση της ανταποδοτικότητας αλλά και της ίσπραξης των κάθε είδους τελών, εισφορών, χαρατσιών και προστίμων που θεσπίστηκαν διαχρονικά οι αστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργείτε τα κατάλληλα εργαλεία αφού εντάσσετε το νερό και τα απόβλητα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, την οποία μετονομάζεται σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Και από ό,τι φαίνεται, είναι προαπαιτούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό προχωράτε με αυτόν τον όγκο στα άρθρα και την ταχύτητα της διαβούλευσης. Στόχος σας, η δημιουργία ενός θεσμικού και νομικού πλαισίου στην ήδη υπάρχουσα εμπορευματοποίηση μια σειρά στρατηγικών πόρων, όπως το νερό και τα σκουπίδια. Η κυβέρνηση, λοιπόν, διάλεξε τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας για να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα αυτά, κρίνοντας προφανώς ότι μέχρι τώρα αποδόσεις της στον τομέα της ενέργειας, με τον καρτέλ εταιριών ενέργειας και μεγάλων κερδών, πληρούν τα κριτήρια για νέα κέρδη στους ομίλους και φυσικά εγγυώνται ανάλογες επιδόσεις και για την παραπέρα εμπορευματοποίηση στο νερό και τη διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι είσαστε σίγουροι ότι με το να γίνει πιο αυστηρό θα είναι και πιο αποδοτικό το σύστημα παραπέρα φέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Επιχειρείται λοιπόν η οργάνωση της αγοράς των παρόχων ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης με στόχο τη θωράκιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση του νερού. Αυτό αφορά τόσο τις κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις, ΕΥΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ΔΕΥΑ, όσο και η ενίσχυση της λειτουργίας των ΓΟΕΒ, το ΕΒ, πάντα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και πώληση του νερού άρδευσης. Δηλαδή, το άνοιγμα μεγαλύτερων πεδίων κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων στη διαχείριση του νερού. Σε αυτή την κατεύθυνση το νομοσχέδιο ενσωματώνει ακόμα πιο αυστηρά όσα προβλέπει η Ευρωοδηγία 2000-60 για το νερό, ακρογωνιαίο λίθο της εμπορευματοποίησης του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναθέτει λοιπόν στη νέα ρυθμιστική αρχή τη γενική εποπτεία των παρόχων νερού, τη διαμόρφωση της τιμολόγησης του, τη διαμόρφωση της πρότασης για την εθνική στρατηγική υδάτων στους ίδιους άξονες. Επίσης, το νομοσχέδιο ρυθμίζει και θέματα της εκπώνησης και επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Γι' αυτό είναι ένα νομοσχέδιο αντιλαϊκό και φοροεισπρακτικό. Ταυτόχρονα είναι και αντιπεριβαλλοντικό, αφού συνεχίζει να επιτρέπει τη δυνατότητα αναγκαστικών απαλωτριώσεων χωραφιών, δασών και δασικών εκτάσεων, στο όνομα του δήθεν δημοσίου συμφέροντος, που βεβαίως το ταυτίζεται με τα κέρδη των πολυεθνικών των ΑΠΕ, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης ανάπτυξης. Θυμίζουμε ότι οι μονοπωλιακοί όμιλοι των ΑΠΕ, ειδικά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, έχουν το δικαίωμα αναγκαστικής απαλωτρίωσης μέχρι του 20% του γηπέδου της εγκατάστασης που θα χρειαστεί για να λειτουργήσει πλήρως το φωτοβολταϊκό πάρκο. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού, ειδικά αν είναι μεγάλος ο όμιλος, θα μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστική απαλωτρίωση δεκάδων ή και εκατοντάδων στρεμμάτων. Μιλάμε για τη συνέχιση ενός πλιάτσικου πειρατεία σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών. Άλλη μια επίπτωση της δήθεν πράσινης ανάπτυξης, όπως το έχουν ήδη νιώσει με την πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής, με πανάκριβο πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Ωστόσο, είναι απαράδεκτη η πρόβλεψη ότι για δάση και δασικές εκτάσεις δεν υπάρχει κανένα όριο στην καταστροφή, κατάληψη, αλλαγή χρήσης από δάσος δασική έκταση σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Επίσης δεν αναφέρονται οι εθνικοί δρυμοί που διαχρονικά υπάρχει επιδίωξη και σε ένα βαθμό έχει γίνει η αλλαγή του ορισμού τους και αντικατάστασή του από τον ορισμό ως εθνικά πάρκα που καμιά σχέση δεν έχουν με τους δρυμούς. Ακόμα, δημιουργείται έναν σκόπιμο κατά τη γνώμη μας διαχωρισμό που τελικά περιορίζει τις προστατευόμενες περιοχές και ιδιαίτερα τα δασικά οικοσυστήματα. Αφού δήθεν ενδιαφέρεστε, αλλά μόνο για τα αποκαλούμενα αρχαίγωνα και παλιά δάση. Όμως στην Ελλάδα όλα τα δάση είναι φυσικά και όχι αποτέλεσμα τεχνητής δημιουργίας τους, όπως είναι τα περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, αποτελούν όλα πολύτιμα οικοσυστήματα με σημαντική βιοποικιλότητα. Όμως, αντί να προστατευτούν, έχουν γεμίσει με ανεμογεννήτριες, καταστρέφοντας σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας, αλλά και της πανίδας και ορνηθοθήρας. Αλλά και η ζωνοποίηση για τις προστατευόμενες περιοχές γίνεται για να χτίζονται ξενοδοχεία και άλλα, καταργώντας κάθε περιορισμό. Ήδη σε διάφορες περιφέρειες της χώρας διαμορφώνεται πίεση από επιχειρηματικά συμφέροντα, με πρόσχημα την οικολογική προστασία να μειωθεί η συνολική έκταση των προστατευόμενων περιοχών, περιοχών Natura, με το κόλπο της εσωτερικής ζωνοποίησης, διαμορφώνοντας έτσι κλιμάκωση προστασίας τους μέχρι μηδενικής. Ενώ στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης θα υλοποιηθούν πράσινες τουριστικές επιχειρήσεις, νέοι πράσινοι οικισμοί και φυσικά ΑΠΕ, κυρίως αιωλικά πάρκα, για να εξυπηρετηθούν με την πανάκριβη πράσινη ενέργεια, τα επιχειρηματικά κέρδη και ανάγκες. Περιοχές οι οποίες υποτίθεται ότι έβαζαν κάποιους ελάχιστους περιορισμούς προστασίας και παρά το ότι νομιμοποιούσαν κάθε χρήση, ακόμα και με αρνητική περιβαλλοντική λειτουργία όπως βιομηχανίες, απλά δεν άφηναν νέες αντιπεριβαλλοντικές χρήσεις. Τώρα, οι πιέσεις είναι μεγάλες για μείωση της έκτασής τους και απελευθέρωση της επιχειρηματικής δράσης. Μάλιστα, αφαιρείται αρμοδιότητες από τη δασική υπηρεσία, όπως την εκτέλεση εδαφοτεχνικών έργων, αλλά και καταργείται οριστικά τις εγκρίσεις άδειες που έδιναν για ανεμογεννήτριες και πολλές φορές ήταν αρνητικές. Τώρα τις εγκρίσεις τις μετατρέπεται σε απλό πληροφοριακό δελτίο. Έτσι πάβει άλλη μια έγκριση σε όφελος της ταχύτητας υλοποίησης της επένδυσης, κυρίως αφορά αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι ρυθμίσεις σας είναι υποκριτικές για τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος και των δασών. Ουσιαστικά, οι κυρώσεις, οι χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις επιδιώκουν να εξαλείψουν κάθε φραγμό, περιορισμό ή έλεγχο στη δράση των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα, με ένα μπαράζ ευνοϊκών για το κεφάλαιο ρυθμίσεων και φωτογραφικών διατάξεων, ολοκληρώνεται και υλοποιείται όλα τα αιτήματα που στοχεύουν στην πιο εντατική και ολοκληρωτική εκμετάλλευση της γης και του περιβάλλοντος. Επίσης, προωθείται την αλλαγή χρήσης γης, ακόμα μια φορά, σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, με το πρόσχημα της εγκατάστασης μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γεές υψηλής παραγωγικότητας. Διαβάζω καταληξίες. Επιδεινώνεται δηλαδή παραπέρα το καθεστώς λάστιχο της προστασίας των αγροτικών γεών υψηλής παραγωγικότητας. Τις ρυκνώνεται, τις θεωρείται εμπόδιο στην επιχειρηματική κερδοφορία. Τελείως αντιπαραγωγική πολιτική και διαδικασία. Ωστόσο, Η μεγάλη υποκρισία είναι ότι με πρόσχημα την προστασία της ποιότητας των υδατικών πόρων, το νομοσχέδιο προωθεί ένα βασικό στόχο της Ευρωοδηγίας 2000-60. Τον έλεγχο της ζήτησης και όχι την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, που σήμερα είναι εφικτή, με τα κατάλληλα έργα και τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Αυτή η μεθοδολογία απαιτεί τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, οικονομικά, φυσιοχημικά, σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα του νερού, τις καταναλώσεις και άλλα. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους παρόχους ύδατος, οι οποίοι τα προσκομίζουν και στη νέα ρυθμιστική αρχή που φτιάχνεται. Τέτοιες δυνατότητες δίνουν τα έξυπνα ψηφιακά υδρόμετρα, άλλες τεχνολογικές εφαρμογές και εξυγχρονισμοί των υποδομών, που όμως στο σημερινό πλαίσιο θα σημάνουν ακριβότερο νερό στο όνομα της εξοικονόμησης, όπως συμβαίνει και με την ενέργεια. Το ίδιο κάνετε, ίδια συνταγή. Το κόστος συλλογής και επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων ενσωματώνεται στο τελικό κόστος υπηρεσιών ίδρευσης, όπως και στα κόστη λειτουργίας των παρόχων. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στην άνοδο της τιμής του νερού, ειδικά για τα λαϊκά νοικοκυριά, όπως ακριβώς απαιτεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά γεννούν το ερώτημα. Ποιοι πάροχοι θα έχουν την οικονομική και τεχνική δυνατότητα να εφαρμόσουν τέτοιες μεθόδους? Οι ΔΕΙΑ ποικίλουν ως προς το μέγεθός τους και τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητές τους, που γενικά υπολείπονται των μεγαλύτερων κρατικών καπιταλιστικών επιχειρήσεων, ΕΥΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Πολλές ΔΕΙΑ στις παρυφές των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ παρέχουν υπηρεσίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τις τελευταίες. Ταυτόχρονα, τόσο η ΕΙΑΘ όσο και η ΕΙΔΑΠ χρησιμοποιούν εργολαβίες για να πουλάνε τις δικές τους υπηρεσίες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι σε αυτό το έδαφος, εκτός από το ακριβότερο νερό για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους βιοπαλαιστές αγρότες, ανοίγει και ο δρόμος για συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στην παροχή ίδρευσης, για περισσότερους εργολάβους και νέα πεδία κερδοφόρων επενδύσεων για μονοπωλιακούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση νερού, αντλώντας ήδη τεράστια κέρδη. Το νομοσχέδιο υποβοηθά αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο μέσω των αποτελεσμάτων που θα παράξει η αυστηρότερη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, αλλά μέσω της εποπτείας της νέας ρυθμιστικής αρχής στους παρόχους ύδατος. Με πρόσχημα και πάλι την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, αυτοί θα υποχρεούνται να παρέχουν στην αρχή εξαντλητικά στοιχεία με στόχο τον έλεγχο των επιδόσεών τους σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για το νερό. Αυτό αφορά στοιχεία για τις υποδομές και την κατάστασή τους, οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, πηγές υδροληψίας, παροχές και καταναλώσεις νερού, αναχρήση κλπ. Προκύπτει δηλαδή πως εκτός από το ακριβότερο νερό που θα πληρώνουν λαϊκά νοικοκυριά και αγρότες, ο λαός θα κληθεί να πληρώσει πολύμορφα και το επιπλέον κόστος εφαρμογής της πολιτικής που του στερεί ουσιαστικά την πρόσβαση στο νερό. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, δηλαδή παροχή στοιχείων, αξιολόγηση, πιστοποίησης, μη ορθή τιμολόγηση κλπ, η νέα ρυθμιστική αρχή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στους παρόχους νερού, που από αυτά αυτοχρηματοδοτείται, όπως και από τα πρόστιμα, από τα διάφορα πράσινα χαράτσια. Δηλαδή, το νομοσχέδιο εκτός από αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό, φοροεισπρακτικό, είναι και κατασταλτικό επιμένοντας στη δημιουργία ενός νέου κατασταλτικού μηχανισμού που δεν έχει ανάγκη η προστασία του περιβάλλοντος, αφού η αιτία για την καταστροφή του είναι η διαχρονικά ασκούμενη αστική πολιτική που υποτάσσει το περιβάλλον στους νόμους της αγοράς και τις εκμεταλλευτικές επενδυτικές επιδιώξεις των ομίλων. Άλλωστε, είμαστε αντίθετοι και με την ύπαρξη και με τις αρμοδιότητες των μονάδων διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, που δεν είναι τίποτα άλλο από εργαλεία διεύρυνσης των επεμβάσεων, των κάθε είδους επιχειρηματικών ομίλων και υποκατάστασης αρμόδιων υφιστάμενων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες υπολειτουργούν σαν αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής σας πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Επίσης, το σχέδιο νόμου για το ζήτημα της ενέργειας περιλαμβάνει πολλαπλές διατάξεις που στοχεύουν στην προώθηση της αστικής πολιτικής για την πράσινη ανάπτυξη, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, που όλοι συμφωνείτε. Προωθεί ποικιλότροπα τις ΑΠΕ και τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες, που στοχεύουν στην αμεσότερη εμπλοκή δήμων και άλλων φορέων στα έργα ΑΠΕ. Προωθεί με νέες διατάξεις τη λεγόμενη αυτοπαραγωγή ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά με μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης δασικής γης, ενώ για πρώτη φορά προώθει την απαλωτρίωση ιδιωτικής γης για έργα ΑΠΕ. Δηλαδή, εάν δεν επιθυμεί ο αγρότης να γίνει φωτοβολταϊκό στο χωράφι του, τότε γίνεται απαλωτρίωση ενός ποσοστού. Όμως, αν χρειαστεί η χώρα και ο λαός υδρογονάνθρακες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δεν μπορεί να κάνει ούτε επίταξη των εγχώριων πεδίων υδρογονανθράκων που έχουν δοθεί στις πολυεθνικές. Να γιατί η πολιτική σας είναι εχθρική προς το λαό και τις ανάγκες του και προστατευτική, ευνοϊκή μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους. Εξάλλου και μέσα από τις πολλαπλές ρυθμίσεις, στο παρόνομο σχέδιο ενισχύεται το μεγάλο κεφάλαιο για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναδεικνύοντας ποιος είναι ο ωφελημένος από την κοινοτική χρηματοδότηση. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Καταψηφίζουμε επί της αρχής ως αντιλαϊκό, φοροεισπρακτικό και αντιπεριβαλλοντικό και κατασταλτικό, και ως τέτοιο ζητάμε και την απόσυρσή του. Ταυτόχρονα, καλούμε το λαό να δυναμώσει την πάλη του για ενέργεια και νερό κοινωνικά αγαθά, κόντρα στην εμπορευματοποίησή τους που προώθησαν και προωθούν όλες οι κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ.